Από πού γιος που εμφύλιος. Εμφύλιος είναι όταν λες η Μακεδονία ανήκει στους Βουλγάρους, η Βόρειος Ήπειρος ανήκει στους Αλβανούς. Αυτός είναι ο εμφύλιος. Δηλαδή θα διαμελήσουμε την Ελλάδα και αυτός είναι ο εμφύλιος. Έχω γράψει αυτό το βιβλίο, το οποίο σας το συνιστώ εν θέρμος. Είναι ο λαός συχνά τι σημαίνει αριστερά. Να πάψουν επιτέλους τα ψεύδι. Να πάψουν επιτέλους τα ψεύδι. Θα δείτε μέσα φωτογραφίες που περιγράφουν και τις προδοσίες και το έγκλημα το οποίο διεπράχθη εις βάρος του ελληνικού λαού και του ελληνικού έθνους. Φοβερές φωτογραφίες, φοβερές φωτογραφίες. Και βέβαια κείμενα και ομολογίες των ιδίων των κομμουνιστών. Διαμαρτύρομαι για αυτά, για τον εξής λόγο. Διότι με αυτά σήμερα αναπτύσσεται στην Ελλάδα ένας παναριστερισμός. Όλα θα γίνουν αριστερά. Όταν έγινε η μεταπολίτευση το 1974, ο τότε πρωθυπουργός, ο κατεφημισμών λεγόμενος εθνάρχης, κάλεσε τον Λαμπρία και του είπε: «Θα κυριαρχήσει η αριστερά στα μέσα μαζικής επικοινωνίας». Και παντού ετρύπωσαν στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες τα λοιπά, οι αριστεροί. Παναριστερισμός. Οτιδήποτε έχει σχέση με την Ελλάδα θα το αποσιωπούν ή θα το πολεμούν. Στα πλαίσια αυτής της τακτικής παναριστερίζει και ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος λέει οι πολεμιστές του 12-13 είχαν ιδανικά και υψηλές αξίες, χωρίς να λέει ποιες. Και βέβαια δεν πηγαίνει στη μάχη των οχυρών, όπου είναι τα οχυρά τα οποία δόξασαν την Ελλάδα, να καταθέσει ένα στεφάνι εκεί. Όχι, καταθέτει στεφάνι στη Μακρόνησο. Ο κύριος Σιφουνάκης και κάτι άλλοι αριστεροί, οι οποίοι βέβαια ψωμίζονται από το αστικό καθεστώς, θέλουν τη Μακρόνησο να την κάνουν τόπο μνήμης εθνικής. Τα οχυρά δεν είναι τόπος μνήμης. Το αλβανικό έπος δεν είναι τόπος μνήμης. Εκεί δεν θα γίνει τίποτε. Και εορτάσανε προκλητικότατα τα 40, 60 χρόνια του Δημοκρατικού Στρατού. Λυπούμε που δεν βρέθηκε ένας στρατηγός, ο αρχηγός στρατού, να πάει στον υπουργό, τον κύριο Μεϊμαράκη, ο οποίος φωτογραφίζεται με φωτογραφίες του Άρη Βελουχιώτη, και να του πει: όταν εορτάζεται ο Δημοκρατικός Στρατός, εορτάζει τα 60 του χρόνια, με την ανοχή, την προτοπή και τη συμβολή του κράτους, εγώ ως αρχηγός του στρατού σας υποβάλλω την παραίτησή μου. Όχι ως άτομο, αλλά εκπροσωπώντας σειρά χιλιάδων στρατιωτικών, οι οποίοι έπεσαν μαχόμενοι για να είναι σήμερα ελεύθερη η Ελλάδα και να είστε εσείς υπουργός. Πάρτε την παραίτησή μου. Τι θέλετε, κύριε Γράψα, αρχηγός στρατού γίνεται. Κάντε μία πράξη λεβεδιάς και είναι προς τιμή του κυρίου Θεοδωρουλάκη, πρώην αρχηγού του ναυτικού, ο οποίος είχε τον αντρισμό για πολύ σοβαρό θέμα και επέταξε την παραίτησή του στα μούτρα του υπουργού τότε Εθνικής Αμήνης. Βέβαια εγώ διαφωνώ. Ορθώς παραιτήθη, αλλά έπρεπε να του έδινε και μία φάπα. Να φάει κάποιος και μία φάπα από έναν αξιωματικό για αυτά τα οποία πήγαν να κάνουν. Έσωσε την τιμή των ενόπλων δυνάμεων αυτός ο Ναύαρχος, ο οποίος ήταν και επιλογή του Πασόκ, αλλά μέσα του υπήρχε ο αξιωματικός. Επειδή έχουμε μία πίεση χρόνου, σας υπόσχομαι την άλλη φορά να μην ασχοληθώ με θέματα επικαιρότητας, αλλά δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό, διότι βλέπετε τι γίνεται με τις τηλεοράσεις, βλέπετε εν συνεχεία τι γίνεται με τους νεαρούς κουκουλοφόρους. Αν αυτοί ήσαν δεξιοί, ξέρετε θα συνέβαινε, θα είχε αναστατωθεί όλη η Ελλάς. Τώρα είναι τα παιδιά, και βγήκε προχθές στην τηλεόραση και τους υπεστήριζε ο πρίτανης του Πολυτεχνείου και ένας καθηγητής, ο οποίος μίλαγε για βάρβαρη συμπεριφορά της αστυνομίας, και παρουσιάστηκε ακόμα και ο κύριος Λαζόπουλος να κατηγορήσει και αυτό στην αστυνομία.
διότι λέει είναι πολίτης. Όχι κύριε Λαζόπουλε, δεν είστε πολίτης. Εμείς που έχουμε αρχαιολινικές αντιλήψεις, ουδής είναι πολίτης εάν προηγουμένως δεν είναι ο πλήτης. Και εσείς είστε φυγόστατος και ως φυγόστατος στην αρχαία Ελλάδα θα είσαστε άτιμος και δεν θα είχατε πολιτικά δικαιώματα. Ενώ τώρα παρουσιάζεστε στην τηλεόραση και κατηγορείτε την αστυνομία. Προσέχτε, μην με σχολιάσετε, θα είναι λάθος σας. Θέλω να σας δείξω μερικά βιβλία, διότι αυτά τα οποία λέμε, τα γράφουμε σε βιβλία για τον εξής λόγο. Οι αντίπαλοι μας έχουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έχουν όλες τις εφημερίδες, έχουν όλες τις τηλεοράσεις. Σκεφτείτε ότι προχθές την Τρίτη, εδώ και τρεις μέρες, μία κυρία Καζελότη, Ελιζαμπέτα Καζαλότη, έγραψε ένα άρθρο και παρουσιάζει ένα βιβλίο που έβγαλε τώρα. Τώρα κυκλοφόρησε η Ιταλική Πρεσβεία, η οποία λέει ότι το 1942 αισθανόμεθα απέναντι των Ιταλών μίσος. Δηλαδή μας επετέθησαν οι Ιταλοί και εμείς τι έπρεπε να αισθανόμεθα? Αγάπη, συνένεση. Θα τα γράφουν επίσημα, θα τα σχολιάσω άλλη φορά. Λέγοντας λοιπόν προπαγανδιστικά πράγματα, τι επιτυχάνουνε? Όχι σε εμάς που έχουμε μια ηλικία και ξέρουμε την αλήθεια, αλλά στις νέες γενιές. Επιτρέπεται, λέει, το 42 να μισούμε τους Ιταλούς? Οι κατακτητές μας, οι άλλοι πάνε και κάνουν τους κατακτητές, κάνανε και μνημείο στην Κεφαλονιά. Οι νέοι αυτά τα ακούν μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα φορές, στο τέλος τους γίνεται συνείδηση και παρασύρουν την ελληνική νεολαία. Την ξεστρατίζουνε από τον εθνικό δρόμο και την οδηγούνε πού? Εκεί που θέλει ο παναριστερισμός, στην παγκοσμιοποίηση, στην εθνική διάλυση, στην απεμπόληση παντός ιδανικού. Για κάθε ένα λοιπόν από αυτά που δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με λόγια, γιατί δεν έχουμε τηλεόραση, δεν έχουμε τηλεόραση, δεν έχουμε τηλεοράσεις, δεν έχουμε εφημερίδες όπως έχουν οι άλλοι, τι κάνουμε? Βγάζουμε βιβλία όπου αναλύουμε επιστημονικά, με στοιχεία τεκμηριωμένα, όλα αυτά τα θέματα. Λέμε, η τηλεόραση, εξώφυλλο φίδια, μια τηλεόραση που βγάζει φίδια. Φίδια βγάζει τηλεόραση. Διαβάστε το και θα δείτε ότι θα συμφωνήσετε. Λέμε, οι εθνοπατέρες, είναι δυνατόν να μην ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που τους ψηφίσετε, ποιοι είναι αυτοί που τους ταΐζετε, ποιοι είναι αυτοί που σας κυβερνούν? Πάρτε το να διαβάσετε. Φτηνά βιβλία είναι. Ο ρατσισμός. Θέλουν να μας πούνε ρατσιστές, θέλουν να διαλύσουν την πατρίδα μας με αυτές τις ιδέες ότι όλοι είμαι θαΐσοι και ο Πακιστανός και ο Κούρδος. Τώρα στείλαμε και 14 άρματα, στο Αφγανιστάν. Εμείς, το πλούσιο κράτος, το παντοδύναμο κράτος, το γαλαντόμο κράτος, έστειλε και 14 τάγκς δωρεά στο Αφγανιστάν. Και το σπουδαιότερο όλων, είναι να μάθετε ποιοι είναι οι αριστεροί. Είναι το οποίο είναι σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε και σας παρακαλώ να το λάβετε σοβαρά υπόψη, είναι ότι εμείς είμεθα άτομα, μεμονωμένα άτομα που έχουμε χρόνο λήξεως, θα πεθάνουμε. Ενώ οι αντίπαλοι μας, που είναι οι αντίπαλοι της Ελλάδος, δεν είναι άτομα, είναι συμφέροντα τα οποία αντέχουν εις το βάθος του χρόνου και μπορεί να σχεδιάζουν για τα επόμενα 50, για τα επόμενα 100 χρόνια. Πράγμα το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γι' αυτό το λόγο επιδόμεθα στη συγγραφή. Οπότε ο κίνδυνος για το έθνος μας είναι πολύ μεγάλος. Γιατί? Διότι δεν θα ακούγεται μία φωνή να το υποστηρίζει. Και ποιο είναι το τραγικό? Το τραγικό είναι ότι το 90% του ελληνικού λαού είναι πατριώτες. Αλλά εκείνοι που έχουν τη δύναμη των μέσων μαζικής επικοινωνίας δεν είναι οι πατριώτες. Είναι οι γρεκύλοι, οι οποίοι ματαιοπονούν αν νομίζουν ότι τελικώς θα επικρατήσουν. Ευχαριστώ.